Ως ζώδιο της φωτιάς είστε αρκετά παρορμητικοί και συχνά ενεργείτε βιαστικά. Επίσης είστε μονίμως ερωτευμένοι. Σας αρέσει όταν η αγάπη είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Μόνο αφού έχει περάσει κάπως ως καιρός αναρωτιέστε τι πραγματικά συνέβη. Αυτό ισχύει τόσο για τους ελεύθερους όσο και τους δεσμευμένους τοξότες. Ως μια σημαντικά θετική χρονιά για εσάς το 2023 θα σας φέρει καλά νέα όσον αφορά τον έρωτα και τις σχέσεις. Επομένως, μπορείτε να ανοίξετε την καρδιά σας στην αγάπη. Θα γνωρίσετε κάποιο άτομο που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή σας. Η αγάπη είναι ένα όμορφο δώρο για το οποίο πρέπει να κάνετε χώρο στη ζωή σας. Πρέπει να αξιοποιήσετε αυτόν τον χρόνο για να κάνετε πιο δυνατή τη σχέση σας και αν είστε σε αυτό το στάδιο να σχεδιάσετε τον γάμο σας. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε για το πώς νιώθει ο ή η σύντροφός σας σε διάφορες καταστάσεις και να φροντίσετε να αποφύγετε περίτες διαφωνίες. Σκουριασμένες μακροχρόνιες σχέσεις, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για εσάς. Πάντα να ζητάτε νέους τρόπους για να επαναφέρετε την ερωτική σας ζωή. Ο παθιασμένος Άρης στην αρχή της χρονιάς θα σας στηρίξει με όλη του την ενέργεια. Σας περιμένουν συναρπαστικές στιγμές. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να διασκεδάσετε πολύ στη σχέση σας και να δείτε τον ή την σύντροφό σας υπό ένα νέο πρίσμα. Χάρη στο Δία, το 2023, η αγάπη και ο ρομαντισμός θα ευδοκιμήσουν τουλάχιστον μέχρι 16 Μαΐου. Θα είστε συμπονετικοί και στοργικοί. Αν είστε ελεύθεροι, μπορεί να μπείτε σε σχέση. Υπάρχουν πιθανότητες εκείνη την περίοδο να γνωρίσετε ένα ιδιαίτερο άτομο, το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι είτε από ξένη χώρα ή να έχει διαφορετικές πολιτιστικές και θρησκευτικές πεπιθήσεις. Είναι μεγάλες οι πιθανότητες να γνωρίσετε αυτό το άτομο με τη βοήθεια ενός φίλου, μέσα στον φιλικό σας κύκλο ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο που σταδιακά θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Προς το τέλος του περασμένου έτους, ο χρόνος σας μαύρισε τη διάθεσή σας. Τώρα μπορείτε επιτέλους να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να δείτε τον κόσμο γύρω σας πιο θετικά. Θα νιώσετε αυτό το αποτέλεσμα αρκετά καθαρά στις αρχές του 2023 και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλους τους τομείς της ζωής σας και γεγονός που θα σας φέρει πολύ χαρά. Θα πρέπει να παραμείνετε ειλικρινείς και πιστοί απέναντι στον ή στην σύντροφό σας. Μην αφήσετε τη λαχνία να κυριαρχήσει και να καταστρέψει αυτό που έχετε με τον σύντροφό σας ή τον σύζυγό σας. Η αγάπη είναι στον αέρα, γι' αυτό κάντε τα πάντα για να βεβαιωθείτε ότι ο σύντροφός σας αισθάνεται ότι τον αγαπούν και τον εκτιμούν. Οι ρομαντικές χειρονομίες θα βοηθήσουν πολύ στη σύσφυξη της σχέσεως. Η ελεύθερη προσοχή. Όσοι σας χαμογελούν, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς. Πολλοί απλά θέλουν να εκμεταλλευτούν την καλή σας διάθεση και το κορμί σας. Αλλά αν είστε προσεκτικοί, θα μπορέσετε πολύ γρήγορα να διακρίνετε την αλήθεια. Όποτε είναι δυνατόν να παίρνετε την πρωτοβουλία, έστω και αν πρέπει να υπομείνετε μία ή δύο απορρίψεις. Φέτος θα πρέπει να το πάρετε πιο χαλαρά. Πολλά πράγματα σε θέματα σχέσης φαίνεται να συμβαίνουν μόνα τους, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε πολλά. Μερικές φορές ένα ελαφρύ χαμόγελο στα χείλη είναι αρκετό για τα άλλα ζώδια να αναγνωρίσουν τη στοργική φύση σας και να ξεκινήσουν συζήτηση μαζί σας. Το 2023 δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πολύ για τον έγκαμο βίο σας. Ο σύζυγός σας θα σας στηρίξει στη δουλειά σας και στην εκπλήρωση των ευθυνών σας απέναντι στην οικογένεια. Το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους ελεύθερους. Ο Δίας φέρνει πολλές ευκαιρίες για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο θα μπορείτε να έχετε την υποστήριξη του ή της συντρόφου σας και να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί του. Αυτή θα είναι η στιγμή που θα νιώσετε μια απέραντη αίσθηση αγάπης και ρομαντισμού προς τον αγαπημένο σας και αυτή η κατάσταση θα αυξήσει την ευτυχία και την ειρήνη στη σχέση σας. Ο Μάρτιος μπορεί να αποδειχθεί αγχωτικός για τους παντρεμένους. Εκείνο το διάστημα θα υπάρξει μια κατάσταση γεμάτη σκαμπανεβάσματα ανάμεσα σε εσάς και τον ή τη σύζυγό σας. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ σας.